κάθειρξη 5 ετών και 3 μηνών σε έναν 30χρονο και 2 ετών σε μία 40χρονη επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ηρακλείου, καθώς το ζευγάρι συνελήφθη για τον εμπρισμό επιχείρησης οικοδομικών υλικών στην περιοχή του Γιώφυρου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Οι δύο έπεσαν στα χέρια των διοκτικών αρχών μετά από κινηματογραφική καταδίωξη χθες το βράδυ που ξεκίνησε από την Αμουδάρα, όταν το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει με τον οδηγό να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη και την αστυνομία να καταδιώκει το αυτοκίνητο έως την περιοχή του αεροδρομίου. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τελικά στο πλαίσιο του αυτοφόρου για να βρεθούν το πρωί στη δικαστική αίθουσα, όπου ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη του που φαίνεται ότι είχε ως κίνητρο την αντεκδίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε βρεθεί αντιμέτωπος ξανά με τη δικαιοσύνη, έχοντας συλληφθεί για αδίκημα εις βάρος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών. Τα ξημερώματα της Κυριακής και βρισκόμενος υπό την επίρρεια ουσιών, όπως ισχυρίστηκε, πέταξε στον αύλιο χώρο με έφλεκτα υλικά φλεγόμενο αντικείμενο. Με την ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο άνδρας πήρε το δρόμο για τη φυλακή, κριθείς ένοχος για τις κατηγορίες του εμπρισμού από πρόθεση, της απήθειας και της επικίνδυνης οδήγησης. Αναστέλουσα δύναμη έχει αντιθέτως η ποινή κάθειρξης 2 ετών στη 40χρονη που κρίθηκε ένοχη για συνέργεια σε εμπρισμό από πρόθεση, κατηγορία την οποία δεν αποδέχθηκε. Οι εικόνες από το περιστατικό ήταν εφιαλτικές, με την πυρκαγιά να εκδηλώνεται μέσα στον αστικό ιστό και την πυροσβεστική να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποφευχθεί η επέκτασή της πέραν του παρακείμενου υπαίθριου χώρου όπου βρισκόταν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα επιχείρησης ενοικιαζόμενων. Απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης μίλησε στην Κρήτη TV περιγράφοντας την οικονομική καταστροφή που υπέστη, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του. Κατά την ατυχία να είχα παρκάρει τα αυτοκίνητά μου δίπλα στην αποθήκη με τα έφλεκτα υλικά. Ο στόχος λοιπόν του δράστη, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, ήταν η διπλανή μάντρα. Η απώλειά μου αυτή τη στιγμή είναι 120.000 ευρώ, που είναι τα 2/3 του στόλου μου. Είχα 20 αυτοκίνητα, από τα 20 αυτοκίνητα τώρα τα 12 έχουν μερικώς ή ολικώς καταστραφεί. Όλα είναι ταξινομημένα με παραδομένες πινακίδες στην εφορία. Θα τα πέραμε λογικά αρχές του Απριλίου, αλλά λόγω κορονοϊού είχαν παραμείνει τα αυτοκίνητα εκεί. Έχω μια επιχειρήση με 3 άτομα προσωπικό, τα 2 είναι αυτή τη στιγμή στην αναστολή. Κάθε μέρα που περνάει λόγω της ότι δεν έχουμε δουλειά, χρεώνομαι όλο και περισσότερο. Δεν πρόκειται να αποζημιωθώ πουθενά. Παρά την οικονομική απώλεια, ο ίδιος επισημαίνει το έλλειμμα του κράτους στο θέμα της στήριξης και βοήθειας ατόμων όπως ο 30χρονος. Είναι ένα άτομο που από τη μια μεριά το λυπήθηκα και εκφράζω τη θλίψη μου γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα βοήθειας από το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη στιγμή αφήσαν αβοήθητο κάποιον που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Από ό,τι έχω μάθει, έχει μπει, είναι γνώριμος στην αστυνομία και στις φυλακές. Έχει μπει, έχει βγει από τις φυλακές. Παρ' όλα αυτά, δεν τον βοήθησε κανένας οργανισμός, κανείς, να μην κάνει κακό σε μένα.